δεχτήκατε την πρόσκληση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με αφορμή την έναρξη του πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή στην Κατερίνη, τον Πιωρικό, ο οποίος μας υποδέχεται. Είμαι ο εκπρόσωπος της διοίκησης του ΑΣ Καρδίτσα σήμερα. Στο πάνελ βρίσκεται ο team manager της ομάδας, ο Γιώργος Τσαμούρας, πρώην αρχηγός, ο head coach Κώστας Ρουμελιώτης της ατρικής ομάδας, ο αρχηγός της, και η αρχηγή της ομάδας, Βαγγέλης Παπαδόπουλος και Σεραφείμ Θεός. Θα σας πούμε δύο λόγια, ο καθένας από εμάς, σχετικά με, με τους λόγους που θέλουμε να μιλήσουμε και που ήρθαμε εδώ. Και μετά μπορείτε, αφού τελειώσουμε και εμείς, να απευθύνετε τις ερωτήσεις σας, αν υπάρχουν ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω εγώ, εκπροσωπώντας τη διοίκηση. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ένα χρόνο μετά από μια συνέντευξη τύπου που είχε παραθέσει η διοίκηση του Συλλόγου, η νεοσύστατη τότε διοίκηση του Συλλόγου, σχετικά με τους στόχους της και τη χρονιά, για τη χρονιά η οποία πέρασε, οι οποίοι στέφτηκαν με απόλυτη επιτυχία. Στο αγωνιστικό κομμάτι πανηγυρίσαμε μια ιστορική άνοδο για την πόλη της Καρδίτσας και το άθλημα της καλαθοσφαίρισης και η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Β' Εθνική που είναι για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μεγάλη επιτυχία όμως για τη διοίκηση είναι όχι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, είναι ότι η διοίκηση αυτή τη στιγμή πέτυχε να γιγαντωθεί αυτή η προσπάθεια στην πόλη της Καρδίτσας, ο σύλλογος να μεγαλώσει, κάτι το οποίο το εισπράττουμε καθημερινά, και παράλληλα να είναι και υγιής σε όλους τους τομείς. Αυτό μας κάνει να είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί πρώτα απ' όλα δείξαμε ότι στον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε ότι είμαστε μια διοίκηση με απόλυτη διαφάνεια. Λοιπόν, με αφορμή την έναρξη του πρωταθλήματος, θέλουμε μέσω των ΜΜΕ της πόλης να πούμε στους φιλάθλους της Καρδίτσας ότι το πρωτάθλημα ξεκινάει, μας βρίσκει στη Β' Εθνική για πρώτη φορά στην ιστορία μας και αυτό μας γεμίζει με φιλοδοξία αλλά και με ευθύνη, γιατί αισθανόμαστε ότι προσωπούμε την πόλη και αισθανόμαστε ότι πρέπει να επιτύχουμε πάση θυσία σε αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Προσωπικά, σαν παιδί της Καρδίτσας και αθλητής, ο οποίος βγήκε από την πόλη της Καρδίτσας, χαίρομαι πάρα πολύ που για πρώτη φορά υπάρχει ομάδα η οποία θα εκπροσωπεί την πόλη μας στη Β' Εθνική κατηγορία. Μια κατηγορία η οποία είναι αρκετά ψηλά στον μπασκετικό χάρτη και που κεντρίζει το ενδιαφέρον όλης της Ελλάδας. Το λέω αυτό γιατί η Καρδίτσα ήταν μια πόλη που παραδοσιακά έχει βγάλει και έβγαζε αθλητές κορυφαίου επίπεδου, όπως είναι και ο Γιάννης ο Μπουρούσης, ο Γιάννης ο Γιαννούλης και άλλα παιδιά. Αλλά ποτέ δεν είχε εκπρόσωπο στην ελίτ του πανελλήνιου μπάσκετ. Αυτό σιγά σιγά βλέπουμε να πετυχαίνεται και εμάς ο στόχος μας είναι να κρατήσουμε την ομάδα ψηλά, ούτως ώστε η πόλη μας να έχει εκπρόσωπο σε αυτές τις κατηγορίες. Να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο αυτό ότι η προσπάθεια αυτή είναι ξεκάθαρα της πόλης, έτσι. Είναι της πόλης, της Καρδίτσας, του πολίτη, των επιχειρηματιών που μας στηρίζουν. Στο σημείο αυτό θέλω να εκφράσω εκ μέρους της διοίκησης την συγκίνηση, έτσι, που νιώθουμε ορισμένες φορές από την ανταπόκριση των επιχειρηματιών αλλά και των πολιτών. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Δυστυχώς όμως τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα για μας και αυτή τη χρονιά και πρέπει η προσπάθεια να είναι διαρκής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους μας στηρίζουν και καλούμε και όλες τις επιχειρήσεις, όπως μας στηρίξαν και πέρσι, έτσι και φέτος,
να σταθούν δίπλα μας, γιατί ό,τι προσπάθεια γίνεται, γίνεται ξεκάθαρα για την πόλη, ξεκάθαρα για την Καρδίτσα. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία βοήθεια από το κράτος ή από κάποιον φορέα. Στο σημείο αυτό, δεν θα ήθελα να σας κουράσω εγώ άλλο. Η συνέντευξη σήμερα έχει να κάνει και για το τεχνικό κομμάτι. Η διοίκηση, να πούμε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο τεχνικό team και στους αθλητές. Και ταυτόχρονα όμως ετοιμάζουμε και την επόμενη μέρα, ρίχνοντας μεγάλο βάρος πλέον και στις ακαδημίες του συλλόγου, γιατί όπως καταλαβαίνετε, λόγω κατηγορίας και λόγω του ότι η ομάδα βρίσκεται σε αυτό το σημείο πλέον, πρέπει σιγά σιγά και εμείς σαν σύλλογος να ξεκινήσουμε μια δύσκολη παραγωγική διαδικασία μέσα από τα σπλάχνα του συλλόγου μας, που αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα αύριο μεθαύριο να καταφέρουμε να βγάλουμε παίχτες οι οποίοι θα στελεχώσουν και την ομάδα μας, αλλά και παιδιά τα οποία θα εκπροσωπούν έτσι την πόλη μας και σε άλλα πρωταθλήματα. Αυτά είχα να σας πω.